Καλώς ήρθατε στο Lella's Handmade Artisan Shows. Το σημερινό βίντεο αφορά σε νέους ή αρχάριους απονοποιούς, γι' αυτό θα είναι αρκετά περιγραφικό. Έχω φτιάξει και στο παρελθόν τέτοια βίντεο που δείχνω βήμα-βήμα τη διαδικασία. Αν σας ενδιαφέρει να τα παρακολουθήσετε, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Βρίσκω αρκετά χρήσιμο τόσο για μένα όσο και για εσάς, κάθε τόσο να φτιάχνω καινούριο βίντεο με όλες τις λεπτομέρειες. Και αυτό γιατί με κάθε νέα παρτίδα αποκτώ περισσότερη εμπειρία και μαθαίνω νέα πράγματα με αποτέλεσμα να βελτιώνω κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω. Επίσης, μπορεί να έχω ξεχάσει να αναφέρω κάτι, οπότε με ένα νέο βίντεο μου δίνεται η δυνατότητα να σας το πω. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μία απλή συνταγή που μπορείτε να δοκιμάσετε ακόμα και αν δεν έχετε φτιάξει ποτέ πριν σαπούνι. Σαπούνι με καφέ. Στη συγκεκριμένη συνταγή διαλύουμε την καυστική σόδα σε καφέ φίλτρου αντί για νερό και βάζουμε και λίγο από το κατακάθι του καφέ μέσα για να γίνει το σαπούνι ελαφρώς απολεπιστικό. Το σαπούνι με καφέ χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας αλλά και για να απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές από τα χέρια μας. Λοιπόν, ακούστε πλάκα. Είμαι στον υπολογιστή και κάνω το editing αυτού του βίντεο. Και ακούω bling! Μου έρχεται η ειδοποίηση ότι έλαβα νέο email. Είναι το newsletter του Ορέστη. Το ανοίγω και τι να δω. Το καινούριο βίντεο του Ορέστη για σαπούνι με καφέ. Παθαίνω κακό. Λέω δεν γίνεται. Μας παρακολουθούν. Μέχρι και το καλούπι που θα σας δείξω σε λίγο είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν το σύμπαν κάτι θέλει να μας πει. Τι? Ότι πρέπει όλοι να φτιάξουμε σαπούνι με καφέ. Και για να κάνω το πράγμα πιο ενδιαφέρον, σας προτείνω το εξής. Φτιάχτε σαπούνι με καφέ, βγάλτε το φωτογραφία και ανεβάστε το στο προφίλ σας στο Facebook με hashtag Coffee Shop Challenge. Κάντε και tag τη σελίδα μου στο Facebook για να μπορώ να το δω. Την Κυριακή 12 Απριλίου θα μπω να δω ποιο σαπούνι μάζεψε τα πιο πολλά likes. Στον νικητή θα στείλω ένα σαπούνι μου. Μάλλον δεν θα μαζευτούμε και πολύ, οπότε όσοι το κάνετε έχετε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε. Και λέγοντας αυτά, πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε σπιτικό σαπούνι με καφέ. Α, και πούστε, αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, πατήστε εγγραφή. Ευχαριστώ! Θα σας παρουσιάσω πρώτα τα εργαλεία που θα χρειαστούμε. Γάντια μιας χρήσης. Προστατεύουμε τα χέρια μας γιατί τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε μας καίνε το δέρμα. Ποδιά. Αντίστοιχα προστατεύουμε τα ρούχα μας γιατί η καυστική σόδα δρά σαν χλωρίνη στα υφάσματα. Δύο πυρήμαχα δοχεία. Αν δεν έχετε τέτοια δοχεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατσαρολάκια. Μερικά κουτάλια. Ένα σφινοπότιο. Σουρωτήρι. Σπάτουλα. Κανονικά χρησιμοποιώ αυτήν την πλατιά, αλλά σήμερα θα δοκιμάσω μια καινούργια που πήρα για να δω αν θα με βολέψει καλύτερα. Ραβδομπλέντερ. Σύρμα για αυγά. Ζυγαριά κουζίνας. Ίσως αναρωτιέστε γιατί δεν αναφέρω το θερμόμετρο στα εργαλεία. Είναι γιατί δεν θα το χρειαστούμε. Θα δουλέψουμε με τα υλικά μας σε θερμοκρασία δωματίου. Επίσης θα χρειαστείτε καλούπι για σαπούνι, λαδόκολλα ή πλαστική μεμβράνη για να ντύσετε το καλούπι. Εγώ χρησιμοποιώ freezer paper, το οποίο το προμηθεύουμε από το eBay γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι κατά κάποιο τρόπο συνδυασμός λαδόκολλας και μεμβράνης. Κοπτικό για σαπούνια. Αν δεν έχετε, χρησιμοποιείτε μαχαίρι. Και τέλος, χαρτί κουζίνας γιατί όλο και κάτι θα χρειαστεί να σκουπίσετε. Αν δεν έχετε καλούπι για σαπούνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουτί από γάλα ή χυμό. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τα πλαστικά δοχεία από βούτυρο ή φέτα ή αυτά με τις σάλτσες. Ακόμα και κουτί από δημητριακά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Κουτί παπουτσιών, οποιοδήποτε χαρτόκουτο, αρκεί όμως να τα ντύσετε με τη λαδόκολλα ή με μεμβράνη. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι 518 γραμμάρια ελαιόλαδο, 173 γραμμάρια λάδι καρύδας. Προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε λάδι καρύδας για καλλυντική χρήση και όχι αυτό που μαγειρεύουμε. 95 γραμμάρια υδροξίδιο του νατρίου, η λεγόμενη καυστική σόδα. 6 γραμμάρια υδροξίδιο του καλλίου, η λεγόμενη καυστική ποτάσα. Αν δεν έχετε καυστική ποτάσα, αντί για 95 γραμμάρια καυστική σόδα, βάλτε 100. Ο λόγος που βάζουμε και λίγο καυστική ποτάσα είναι γιατί μειώνει δραστικά τη γλίτσα στο σαπούνι. 189 γραμμάρια καφέ φίλτρου, φτιαγμένο με απιονισμένο νερό. Αν έχετε μαλακό νερό βρύσης και φίλτρο νερού, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φιλτραρισμένο σας νερό. Κρατάτε στην άκρη το κατακάθι.
10 γραμμάρια αλάτι ψηλό, βοηθάει να ξεκαλουποθεί πιο γρήγορα το σαπούνι. Και 21 γραμμάρια εθέριο έλαιο ή άρωμα για σαπούνι. Αν δεν έχετε, δεν είναι απαραίτητο. Σας γράφω εδώ τη συνταγή για 1 κιλό σαπουνόμαζα, ώστε να σας διευκολύνω. Στο βίντεο θα δείτε ότι ζυγίζω άλλα μεγέθη, γιατί την έχω προσαρμόσει στο δικό μου καλούπι. Αν το καλούπι σας χωράει περισσότερο ή λιγότερο, υπολογίζετε ανάλογα το κάθε υλικό. Αν δεν ξέρετε πόσο χωράει το καλούπι σας, δείτε το παλαιότερο βίντεό μου πώς υπολογίζω το βάρος της συνταγής, για να μάθετε πώς να μετράτε το καλούπι σας και πώς να προσαρμόσετε μία συνταγή στο καλούπι που έχετε. Ως προς το που θα βρείτε τα υλικά, στην περιγραφή σας έχω 4 ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Ας δούμε την εκτέλεση. Τον καφέ τον έφτιαξα από το προηγούμενο βράδυ και τον έβαλα στο ψυγείο. Ο μόνος λόγος που το έκανα αυτό είναι για να γλιτώσω λίγο χρόνο, περιμένοντας να κρυώσει το διάλειμμα της σόδας. Γιατί μόλις η σόδα πέσει στο νερό, αμέσως ανεβάζει τη θερμοκρασία. Έφτιαξα περισσότερο, δια πανενδεχόμενο, και ζύγισα την ποσότητα που ήθελα. Εδώ βάζω το αλάτι. Καλό ανακάτεμα να λιώσει όλο. Ζύγισμα την καυστική σόδα σε χωριστό δοχείο και μετά στον καφέ. Σιγά σιγά. Σημαντική σημείωση. Πάντα βάζουμε τη σόδα στο νερό ή τον καφέ εν προκειμένου. Ποτέ το αντίστροφο. Αν ρίξετε το νερό στη σόδα, θα σκάσει στα μούτρα σας. Επίσης να σας πω ότι καθώς πέφτει η σόδα στον καφέ, αρχίζει και βρωμάει λίγο. Αυτό συμβαίνει όταν βάζουμε φαγόσιμα υλικά στο σαπούνι. Αυτή η μυρωδιά φεύγει καθώς οριμάζει το σαπούνι και φυσικά αν βάλετε άρωμα, η εθέριο έλαιο την καλύπτει. Άφησα στην άκρη το διάλειμμα να κρυώνει και ασχολήθηκα με τα λάδια. Το ελαιόλαδο και το λάδι καρύδας είναι τα βασικότερα λάδια που χρησιμοποιούμε στο χειροποίητο σαπούνι. Το ελαιόλαδο γιατί φτιάχνει ένα απαλό σαπούνι περιποίησης και το λάδι καρύδας γιατί κάνει αφρό. Μπορούμε να φτιάξουμε σαπούνι μόνο με ελαιόλαδο, όχι όμως μόνο με λάδι καρύδας, γιατί ξηραίνει ασύλληπτα το δέρμα. Έβαλα το ποτήρι ζέσεως σε μπεν μαρί για να λιώσω το λάδι καρύδας. Αν χρησιμοποιείτε κατσαρολάκι, τότε βάλτε το κατευθείαν στο μάτι στο 1. Δεν βιαζόμαστε να ζεστάνουμε τα λάδια στο φουλ. Δεν θέλουμε να τηγανιστούν, όχι ότι θα αποτύχει το σαπούνι μας, άλλωστε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τηγανόλαδο για να φτιάξετε σαπούνι. Εδώ όμως δεν υπάρχει λόγος να τα κάψουμε ή σαν να λιώσει το λάδι καρύδας. Αν είναι καλοκαίρι, δεν χρειάζεται καν να τα βάλουμε στο μάτι. Το λάδι καρύδας λιώνει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Με το που λιώσει εντελώς το λάδι καρύδας, αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά και αφήνουμε τα λάδια να κρυώσουν. Άπαξ και λιώσουν και ανακατευτούν τα λάδια, δεν ξαναπίζουν. Εγώ συνήθως κάνω την προετοιμασία το πρωί και το μεσημεράκι κάνω την ανάμιξη. Γενικώς θέλει καμιά ωρίτσα για να κρυώσει η σόδα και τα λάδια. Αυτό είναι ένα κόλπο για να στέκεται καλά η λαδόκολλα στο καλούπι. Αλήφετε το εσωτερικό του καλουπιού με βαζελίνη ή βούτυρο. Το βούτυρο κάνει τη λαδόκολλα να κολλάει στα τυχώματα, οπότε ζαρώνει πολύ λιγότερο όταν παπαριάσει από τη σαπουνόμαζα. Και επιπλέον προστατεύεται το καλούπι από τη φθορά. Αν θέλετε να βάλετε άρωμα ή εθέριο έλαιο, τώρα είναι η ώρα να το ζυγίσετε. Αν είναι να μείνει αρκετή ώρα στην άκρη μέχρι να το χρησιμοποιήσετε, καλύψτε το με μεμβράνη. Ο καφές με τη σόδα και τα λάδια έχουν κρυώσει και είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή. Τον καφέ τον σουρώνουμε γιατί κάνει πείγματα από άλατα και άλλες ουσίες και δεν τα θέλουμε αυτά στη σαπουνόμαζά μας. Και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Αμέσως το μείγμα μας από ημιδιάφανο γίνεται γαλακτερό, καθώς αντιδρά η σόδα με τα λάδια. Στην αρχή δουλεύουμε με το blender για μικρά σύντομα διαστήματα. Καθώς προχωράμε με το ανακάτεμα, η σαπουνόμαζα αρχίζει να πείσει. Ήδη εδώ έχει φτάσει σε ελαφρύ ίχνος. Ίχνος λέμε το στάδιο του ανακατέματος, όπου η επιφάνεια της σαπουνόμαζας κάνει κορυφές όταν σταματάμε να την ανακατεύουμε. Να και το κατακάθι. Ένα κουταλάκι του γλυκού, ανά κιλό σαπούνι. Τελευταίο μπαίνει πάντα το άρωμα, γιατί κάποια αρώματα έχουν την τάση να επιταχύνουν πολύ το ίχνος και να πείζουν τη σαπουνόμαζα πριν προλάβουμε να τη βάλουμε στο καλούπι. Εγώ διάλεξα άρωμα καπουτσίνο για να είναι σχετικό με το θέμα, το οποίο όμως επιταχύνει το ίχνος και να, δείτε πως χύλωσε με λίγο ανακάτεμα. Αυτή είναι η συνήθιση υφή που προσπαθούμε να πετύχουμε όταν φτιάχνουμε σαπούν. Πιο πηχτή είναι δύσκολο να δουλευτεί και μπορεί να κάνει κενά στο σώμα του σαπουνιού.
Η δε στενή σπάτουλα τελικά δεν με βόλεψε. Αυτή η μικρή κουτάλα βοηθά να γίνει πιο ομαλή η επιφάνεια. Αν δεν έχετε, λυγίστε ένα κουτάλι. Καλύπτουμε το καλούπι μας με καπάκι ή μεμβράνη και το βάζουμε στην άκρη για 24 ώρες. Την επόμενη μέρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι για το κόψιμο. Σας θυμίζω, αν δεν έχετε κοπτικό για σαπούνι, κάνετε δουλειά και με ένα κουζινομάχαιρο. Τα σαπούνια που φτιάχνετε με την ψυχρή μέθοδο πρέπει να οριμάσουν 4 με 8 εβδομάδες πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν τα πακετάρουμε ούτε τα κλείνουμε σε σακούλες, γιατί πρέπει να αερίζονται ώστε να εξατμιστεί το νερό που έχουν μέσα τους. Ένα ράφι στη βιβλιοθήκη μας, μακριά από ήλιο και ζέστη, είναι ιδανικό μέρος για να τα φυλάμε. Εγώ τα αφήνω 2 μήνες να οριμάσουν, γιατί έχω παρατηρήσει ότι στον ένα μήνα είναι ακόμα μαλακά και σώνονται γρήγορα. 3 με 4 μέρες μετά το κόψιμο, γλυκαίνω τις γωνίες για να είναι το σαπούνι πιο εύκολο στη χρήση. Φοράω γάντια για να μην αφήνω δαχτυλιές. Για αυτή τη δουλειά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαχαίρι, κοπίδι ή ξεφλουδιστήρι λαχανικών. Τα δε τρίματα δεν τα πετάτε. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε σαπούνι με σχέδιο κονφετή. Έχω φτιάξει σχετικό βίντεο, το link και για αυτό είναι στην περιγραφή. Σας αφήνω με μερικές φωτογραφίες από το τελικό αποτέλεσμα. Περιμένω με χαρά να δω τα σαπούνια σας. Ωστότε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.